Come back λοιπόν πίσω στα βίντεο. Έλατες. Come back λοιπόν πίσω στα βίντεο και σήμερα σας έχω κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει τους πάντες. Τι θα δούμε στο Apple Event και φυσικά τι λένε οι φήμες, οι τελευταίες φήμες για το iPhone 15. Βίντεο φορτηγά για Δημητζέο. No. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα έτσι για βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνά dimitzeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα τι σα έχω λοιπόν. Σήμερα σα έχω τα τρία βασικά πράγματα που βλέπουμε σε κάθε Apple Event του Σεπτεμβρίου και τι λένε οι φήμες γύρω από αυτά. Κυρίως το βίντεο θα δοθεί πιο πολύ βάση στο iPhone 15 γιατί τους περισσότερους αυτό τους ενδιαφέρει, αλλά τι λένε οι φήμες πραγματικά και τι πραγματικά ισχύει από όλα αυτά που έχουμε δει. Αν δεν έχεις δει, έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο το οποίο λέει και μιλάει μέσα για τα πράγματα τα οποία θα δούμε στο iPhone 15. Σήμερα θα τα πούμε λίγο πιο επιγραμματικά και θα επιβεβαιώσουμε αυτές τις φήμες που είχα πει περίπου πριν από ένα μήνα. Δύο μήνες. Έχουμε και λέμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα ότι θα δούμε το επίσημο release του Apple Watch 9. Θα δούμε λοιπόν ένα νέο Apple Watch ανανεωμένο, αναβαθμισμένο, όχι πολύ μεγάλη διαφορά στο προηγούμενο Apple Watch που έχουμε συνηθίσει, αλλά περιμένουμε από την Apple να μας δείξει κάτι καινούριο επιτέλους σε Apple Watch. Αν και αυτή η φορά δεν θα είναι μία από αυτές. Θα κάνουμε καιρό να δούμε νέα πράγματα πάνω σε ένα καινούριο Apple Watch. Δυστυχώς η Apple απλά θα φέρει ένα καινούριο με βάση τα specs που είχε το προηγούμενο, με μικροαλλαγές όπως κάνει πάντα. Το ίδιο πράγμα θα δούμε και στο Apple Watch Ultra. Θα έρθει ένα νέο Apple Watch Ultra Series 2, όπως λένε οι φήμες φυσικά, το οποίο θα έχει το ίδιο σασί, το ίδιο πλαίσιο, τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια specs, με μικροαλλαγές. Θα έχει δηλαδή έναν πιο ανανεωμένο επεξεργαστή. Ναι, χρήσιμο, no, ok. Απλά σου λέω ότι για να μην μείνουμε πίσω θα κάνουμε απλά ένα μικρό update, όπως κάνει πάντα. Και αυτά. Και έρχεται λοιπόν και το iPhone 15. Όπως γνωρίζετε, η Apple χωρίζει τρία events μέσα στο χρόνο. Είναι το event του Σεπτεμβρίου που παρουσιάζεται το Apple Watch και το iPhone, και συνήθως πάνε μαζί πακέτο. Και είναι το event του Απριλίου. Συνήθως το event του Απριλίου βλέπουμε MacBooks και AirPods. Συνηθίζεται. Και φυσικά είναι το event του καλοκαιριού, το οποίο είναι αρχές καλοκαιριού, το οποίο σε εκείνο το event παρουσιάζεται συνήθως iOS, λογισμικά. Είδαμε το iOS 17 να παρουσιάζεται επίσημα από την Apple, αλλά το επίσημο release γίνεται μαζί με το νέο iPhone που γίνεται από το Σεπτέμβριο. Οπότε λοιπόν φέτος, το Σεπτέμβριο, δηλαδή τώρα στις 12 του μήνα που είναι το επίσημο event της Apple, θα δούμε και να γίνεται release επίσημα με τα νέα iPhone στο το νέο iOS 17. Καλά είσαι εσύ! Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θα δούμε στα νέα iPhone 15. Θα το πω λίγο πιο επιγραμματικά, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε τόσο πολύ βάση, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές, έχουν γίνει πάρα πολλά τα βίντεο και θεωρώ ότι πρέπει απλά να σχολιάσω κάτι λίγα βασικά 2-3 πράγματα που έχουν πειράξει σε εισαγωγικά, από το να σας πω και εγώ πάλι το τι θα δούμε στο iPhone 15. Γενικότερα, αν δεν είσαι συνδυσμένος στο Instagram, θα έχεις χάσει επεισόδια, καθώς ανεβάζω πάρα πολλά εκεί πέρα, όπως επίσης και στο dimitzeo.gr, αν δεν θες να χάνεις νέα και tips φυσικά για όλα αυτά που ακούγονται. Οπότε πάνε στον Δημητζέο και διάβασε όλα όσα ισχύουν για τις φήμες γενικότερα και δες και το προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει πριν από 2 μήνες. Ξεκινάω και λέω επιγραμματικά 3-4 πραγματάκια τα οποία θα δούμε. Φυσικά έρχεται το νέο Type-C, η νέα θύρα της Apple, η νέα θύρα βασικά που θα βάλει η Apple στα τηλέφωνά της, καθώς θα έρθει να αντικαταστήσει το Lightning που έχουμε σήμερα. Αυτό το άθλιο, καλώδιο, no! Όσοι είμαστε fans γενικότερα γουστάρουμε Lightning, αγαπάμε Lightning. Αλλά εμένα με πείραξε από τη στιγμή που η Apple στα MacBook και στα iPads άλλαξε το Lightning σε Type-C και έτσι αν έχεις ένα MacBook και ένα iPad πάλι σαν iPhone χρήστης χρειάζεται να έχεις 2 καλώδια. Ενώ έχεις την αυαρχίδα του iPhone και έχεις την αυαρχίδα του MacBook, σε αναγκάζει η Apple πάλι να κουβαλάς 2 διαφορετικά καλώδια αντί να έχεις μόνο ένα και να φορτίζεις και τις 2 συσκευές. Επιτέλους λοιπόν θα ομαδοποιηθεί όλο αυτό, γιατί γι' αυτό περνάμε εμείς MacBook και iPhones, για τον λόγο ότι θέλαμε να έχουμε ένα καλώδιο σε όλες τις συσκευές. Γι' αυτό μας τσίνησε λίγο όταν έγινε αυτό. Αλλά όπως ξέρετε λίγο πολύ που το έχουμε πει λίγες φορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιμένει σε αυτό το πράγμα να καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο καλώδιο σε όλες τις συσκευές. Οπότε καθιερώνεται λοιπόν το USB-C, το Type-C αλλιώς, ή Thunderbolt 3 που θα το λέει Apple, και αναγκάζει όλες τις συσκευές λοιπόν να το χρησιμοποιήσουν. Εφόσον μπαίνει το Type-C σε όλες τις συσκευές, όταν υπήρχε φήμη στην αρχή ότι θα πάρει μόνο τα Pro μοντέλα και μετά δεν θα μπει στις υπόλοιπες, νέα φήμη δείχνει ότι θα μπει σε όλες τις συσκευές. Ποια όμως θα είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο Thunderbolt, Thunderbolt 3, Type-C, πείτε το όπως θέλετε. Στις Pro συσκευές θα έχει 3,2, δηλαδή τη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να πάρει ένα Type-C καλώδιο. Και στις υπόλοιπες συσκευές θα είναι κλασικά ένα USB-2, απλότερο καλώδιο. Δηλαδή, οι Pro εκδόσεις θα έχουν το USB 3,2 το γρήγορο, δηλαδή, ενώ οι άλλες συσκευές, οι πιο απλές, το Plus και το απλό, το 15, θα έχουν την απλή USB 2, σαν αυτή που δίνει το Lightning σήμερα. Κακό ναι μεν, αλλά δε. Σου λέει Apple ότι επειδή θα είναι φθηνότερο, το Thunderbolt 3 κοστίζει ακριβότερα, οπότε θα το βάλω στην επαρχίδα που θα κοστίζει ακριβότερα. Θεωρώ χαζό, γιατί του χρόνου πάλι θα το βάλει σε όλες τις συσκευές. Φυσικά στα Pro μοντέλα θα δούμε και τον νέο ανανεωμένο επεξεργαστή της, τον A17, ο οποίος έρχεται να αποδώσει στα 3 νανόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μικρότερη κατανάλωση ρεύματος στις συσκευές, κάτι το οποίο μετράει πραγματικά, αλλά φοβάμαι πως η Apple θα μικρύνει πάλι τις μπαταρίες. Γιατί το ίδιο πράγμα είχαμε πει και για τους A15 με τους A16, που ουσιαστικά ερχόταν το iPhone 14 να αντικαταστήσει τους A15 με τους A16 στα Pro μοντέλα, και πάνε και μικραίνουν την μπαταρία κατά 200-300 mAh. Τη διαφορά δηλαδή τη μικραίνουν σε χωρητικότητα. Το θεωρώ βλακία αυτό, δηλαδή εφόσον ρε φίλε βάζεις μεγαλύτερο επεξεργαστή, καλύτερο επεξεργαστή που κάνει καμηλότερη κατανάλωση, πας και μου μικραίνεις ταυτόχρονα και την μπαταρία. Οπότε ουσιαστικά φτάνει στο σημείο να έχει την ίδια κατανάλωση ακριβώς. Μπορεί το κινητό σου να καταναλώνει πιο ξεκούραστα την ενέργειά του, αλλά και πάλι έχεις μικρότερη χωρητικότητα. Ναι, ελπίζω να μην μικραίνουν την χωρητικότητα της μπαταρίας. Γιατί οι A17 έρχονται πολύ πολύ ντοπαρισμένοι για να δώσουν πολύ πολύ boost στα τηλέφωνά μας. Φυσικά, φήμες λένε ότι θα δούμε και αναβάθμιση στη μνήμη RAM. Από 6GB θα πάμε σε 8GB, πάλι φυσικά στα Pro μοντέλα. Όλα αυτά που σας λέω είναι φήμες, αλλά οι πιο πολλές είναι επιβεβαιωμένες. Όπως το Type-C που έχουν βγει φωτογραφίες και τι ισχύει και τι δεν ισχύει μέχρι τώρα όλα αυτά που σας έχω πει. Είναι επιβεβαιωμένα. Τώρα, ένα ακόμα πραγματάκι που έρχεται στα iPhone τα 15 είναι ότι θα έχουμε διαφορετικά bezels. Τα τηλέφωνα θα έχουν ναι μεν ίδια οθόνη όπως έχουν τώρα, 6,1 και 6,7 που έχουμε δει στα Pro και τα απλά iPhone 14, δεν θα μεγαλώσουν, θα μικρύνουν οι οθόνες. Απλά τα bezels, δηλαδή το περίγραμμα το μαύρο που είναι γύρω-γύρω από την οθόνη μας, θα είναι λίγο μικρότερο. Οπότε αισθητά στο μάτι θα μας φαίνεται το τηλέφωνο ότι θα έχει μεγαλύτερη οθόνη, ενώ πρακτικά θα είναι ίδια. Κάτι ακόμα για το Type-C. Η Apple ναι μεν δίνει τη δυνατότητα να έχεις Type-C καλώδιο, αλλά θα δουλεύει με βάση την πιστοποίηση MFI. Ούκο λίγες φορές σας έχω πει για την πιστοποίηση MFI είναι ότι η Apple επιτρέπει τα καλώδια που έχουν πιστοποίηση να δουλεύουν με τα κινητά της και τα λάπτοπ της. Όταν θα πάρεις ένα κινέζικο καλώδιο από ένα κινέζικο κατάστημα ή οποιοδήποτε κατάστημα και δεν έχει πιστοποίηση, δεν θα δουλέψει. Και αν θα δουλέψει, ή θα κάνει αποσυνδέσεις ή θα φορτίσει πάρα πολύ αργά το τηλέφωνό σου και θα μεταφέρει πάρα πολύ αργά τα δεδομένα σου. Οπότε καλό είναι να το φορτίζεις και να χρησιμοποιείς καλώδιο που έχει πιστοποίηση MFI. Μπορείς πολύ εύκολα να βρεις, τα λένε τα περισσότερα καλώδια που έχουν πιστοποίηση, και όταν θα πας να αγοράσεις καλώδιο, καλό είναι να πεις στον πολιτή να σου δώσει με πιστοποίηση MFI για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ένα ακόμα πράγμα που με έχει πειράξει πάρα πολύ και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, το είχαμε πει σε φήμες, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, η Apple αντικαταστά το κουμπί της σήγασης. Αυτό το κουμπάκι που κάνουμε κλακ-κλακ και να μπαίνει στο αθόρυβο το τηλέφωνό μας, που ήταν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό γενικότερα και δεν μας βάζει διαδικασία να μπαίνουμε στις ρυθμίσεις όπως είναι στα Android και να το βάζει στο θόρυβο. Αυτό το πράγμα θα αντικατασταθεί με ένα κουμπί Action Mode. Ένα κουμπί το οποίο έχει και το Apple Watch Ultra, το οποίο το είδαμε εκεί πρώτη φορά, το οποίο θα κάνει περισσότερες λειτουργίες. Θα μπορεί να βάζετε κινητό στο θόρυβο και να το βγάζετε το θόρυβο, το οποίο θα είναι κουμπί έτσι, κλακ-κλακ, δεν θα είναι διακόπτης όπως είναι τώρα, και θα μπορεί να κάνει καλές λειτουργίες. Κάποιοι λένε ότι θα ανάβει το φακό, φήμες λένε άλλες ότι θα μπορεί ουσιαστικά να διαλέγεις κάποια shortcuts που θες να κάνουν από εκεί πέρα τις λειτουργίες, δηλαδή δύο φορές ή τρεις φορές αντίστοιχα όπως είναι τώρα το triple tap ή double tap που κάνουμε στο πίσω μέρος του κινητού μας. Με τον ίδιο τρόπο περίπου θα δουλεύει και αυτό το action mode. Φυσικά δεν ξεχνάμε το πιο βασικό πράγμα το οποίο θα αυξήσει και την τιμή των iPhone. Δεν είναι ούτε ο επεξεργαστής, δεν είναι ούτε η μπαταρία, ούτε το ένα, ούτε το άλλο όσο αναφέραμε μέχρι τώρα. Είναι ο φακός περισκοπίου. Φακός περισκοπίου τι είναι?
Ουσιαστικά η Apple θα κάνει μια νέα δομή στο σύστημα των triple lens, δηλαδή αυτό το φακό που τώρα έχει το iPhone από πίσω που είναι τρία μάτια, ξέρετε αυτό. Απλά ο φακός του zoom θα σου δίνει τη δυνατότητα να πας μέχρι 5 έως 6 επί. 5 ή 6 ακόμα οι φήμες διήρθανται. Δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς θα ισχύει. Αν είναι 5, αν θα είναι 6. Φακός περισκοπίου λοιπόν τι κάνει, δουλεύει σαν τον φακό της DSLR. Το φακό της επαγγελματικής μηχανής που έχουμε όλοι. Φακός περισκοπίου λοιπόν θα μπορεί να κάνει zoom αναλογικό και όχι ψηφιακό, οπότε θα παίρνεις το αποτέλεσμα του 6 επί σαν να είναι ο φακός ο κανονικός του iPhone σου. Θα κάνεις δηλαδή zoom και δεν θα πιξελιάζει καθόλου εικόνα γιατί δεν θα είναι ψηφιακό. Δεν θα γίνεται δηλαδή μέσω digital, θα γίνεται μέσω physical. Οπότε αυτή θα είναι η βασική προϋπόθεση η οποία θα αυξήσει και τις τιμές των iPhone κατά 100 ευρώ στην Αμερική, κατά 200 ευρώ υπολογίστε στην Ελλάδα. Επίσης φήμες λένε ότι θα καταργηθεί το iPhone το 128. Δεν θα κυκλοφορεί στις Pro εκδόσεις 128 μοντέλο και θα ξεκινάει από τα 256. Αυτό θα συμβεί για τον λόγο ότι η Apple θεωρεί ότι σωστό είναι να πάει εκεί. Η Apple θεωρεί έτσι, αλλά πρακτικά θα το κάνει για να μπορέσει να δικαιολογήσει την αύξηση των τιμών των κινητών τηλεφώνων της. Φυσικά να μην ξεχάσω να ενημερώσω κιόλας ότι θα αλλάξουμε το σασί, πλέον θα έχουμε σασί τιτανίου όπως έχουμε δει στα Apple Watch Ultra και θα φύγουμε από το ατσάλι που έχουν σήμερα τα iPhone 14. Θέλω να μου πείτε και στα σχόλια αν ξέρετε κάτι εσείς που εγώ δεν ανέφερα στο συγκεκριμένο βίντεο, φυσικά να πας να τσεκάρεις στο dimitzio.gr και να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτά που σας είπα. Αν δηλαδή θα θέλατε ένα iPhone με Type-C, αν θα θέλετε ένα iPhone με αυτό το Action Mode κουμπάκι και φυσικά αν πιστεύετε ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές φέτος στα iPhone. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς, dimitzio.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.